Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά αδέσποτα ζωάκια που φιλοξενεί ο Δήμος Πατρέων στο καταφύγιο στο Δρέπανο. Η Παγκόσμια ημέρα υιοθεσίας ζώων συντροφιάς είναι μια γιορτή για να μάθει ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι να βοηθάμε τα αδέσποτα. Το μήνυμα αυτό το έστειλαν από το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων στην Πλάζ της Αγιάς οι φορείς. Είναι ανθρωπιά, είναι πολιτισμός, είναι ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε αισθήματα. Τα ζώα είναι και, μην ξεχνούμε, με την γενική του έννοια το ίδιο είμαστε και εμείς, απλώς έχουμε άλλες ιδιότητες. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο έγινε σήμερα στην Πλάζ και γίνεται κάθε μέρα, είναι ότι ο Δήμος κάνει μία τις υπηρεσίες του με τους εργαζόμενους του μία τεράστια προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια δεν είναι μόνο των εργαζομένων μας του Δήμου, αλλά αγκαλιάζεται και από τις φιλοζωικές οργανώσεις με τους οποίους έχουμε μία πολύ μεγάλη συνεργασία και όχι μόνο με αυτούς, με όλο τον πατραϊκό λαό. Είμαστε εδώ με αυτές τις ωραίες φατσούλες, με αυτά τα όμορφα πλάσματα, πρώινα στιγκα ζωάκια που τα έχει περιθάψει ο Δήμος Πατρέων. Ή φιλοξενούν εθελοντές στο σπίτι τους σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων και είμαστε εδώ προκειμένου να τους γνωρίσουν, να γνωρίσει ο κόσμος ότι υπάρχουν και να έχουμε αιτήματα υιοθεσίας για να τους βρούμε κάποιες καλές υιοθεσίες. Τα ζωάκια παρουσίασαν πρωταθλητές του στίβου της Ολυμπιάδας Πατρών που βρίσκονταν εκεί μαζί με τους προπονητές τους. Η Ολυμπιάδα Πατρών που έχει ως ηθική αρχή την προστασία των ζώων προσέφερε έκπτωση στους συνδρομητές σε όσους υιοθετήσουν ένα αδέσποτο ζώο. Ενώ με την ευκαιρία έδωσε συμβουλές σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Η αγάπη για τα ζώα είναι ένα πράγμα το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ομάδα μας και με την προπονητριά μας, την κυρία Κωνσταντίνα Πορτοκάλη. Γιατί από τις πρώτες μέρες που την γνωρίσαμε, μάθαμε την αγάπη που έχει για αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Και άρα, που έχει για αυτά τα υπέροχα πλάσματα και μας έμαθα ότι κάθε σπίτι πρέπει να έχει ένα ζωάκι. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Πατρέων και πλαισιώνεται από την στήριξη και συνεργασία των εθελοντών και των φιλοζωικών σωματείων. Εάν ενδιαφέρεστε να υιοθετήσετε έναν τετράποδο φύλο, επιμένετε τοπικά.